Γεια σας, χρόνια πολλά. Καλώς ήρθατε στο πιο πασχαλινό ταξί ever. Δηλαδή, αν υπήρχε μια λίστα με πασχαλινά ταξί, θα ήμασταν τουλάχιστον στην κορφή. Επειδή λοιπόν σήμερα είναι μια εορταστική μέρα, περιμένω δύο επίτιμους καλεσμένους, δύο πολύ καλούς μου φίλους. Γι' αυτό θα πάω να πάρω γρήγορα το Λάμπρο Φυσφή και το Θωμά Ζάμπρα να παίξουμε εδώ πέρα, να τελειώσουμε το γύρισμα και μετά θα πάω σπίτι να υποδεχτώ τους καλεσμένους. Εδώ το έχουμε! Γνώριμα πρόσωπα! Δεν ανοίγει αυτόματα, πρέπει να βάλεις χέρι. Μπράβο! Επ! Τι γίνεται, Διονύση! Τι γίνεται! Τι τυχαία συνάντηση είναι αυτή! Λάμπρο και Θωμά! Όχι, όχι, Ματσαράκης, φίλε! Τον είδα! Πώς τα φέρνει η ζωή έτσι κάποιες φορές! Άρε, Διονύση, δεν δούλεψε η κωμωδία, Δεν δούλεψε η κωμωδία και το γυρίσαμε εδώ! Και πάει πάρα πολύ καλά, Μπορεί. Το έχει πάρει με τον αδερφό σου μισό-μισό αυτό? Όχι, μόνος μου, γιατί. Μόνος, φίλε! Σιγά, μην δώσω μεροκάματα αλλού, ρε! Όχι, ρε, έτσι! Τι είναι, ταβέρνα, είμαστε τα δύο αδέρφια! Τι κάνετε, ρε, παιδιά! Έχει εξαιρετικό φωτισμό για εξωτερικό αυτοκίνητο. Είναι κυρίως η λάμψη. Μου, και έχουμε και λίγα φώτα για να δείχνετε και εσείς έτσι ομορφόπεδα που είστε. Απλώς θέλαμε να το αναδείξουμε. Ζώνη βάλατε, ο Θωμάς έβαλε. Δεν ξέρω αν αναδεικνύεται με το φως. Νομίζω ότι με λιγότερο φως είμαστε πιο όμορφοι. Είναι νομίζω με σκοτάδι. Θα το φτιάξουμε στο color correction. Υπέροχα. Υπόσχομαι, θα μπούμε και θα βρούμε τις καλύτερες πιθανές ρυθμίσεις για να βγείτε όσο όμορφοι γίνεται. Τη χρωματοβελτίωση. Το έχετε ήδη ψηλά τον πύχη. Δεν ξέρω. Υπάρχει αυτός, είναι δόκιμος όρος. Μπορούμε να τον κατοχυρώσουμε μόλις. Τη χρωματοβελτίωση λοιπόν. Εντάξει, το κάναμε. Τι κάνετε, ρε παιδιά? Είμαστε εξαιρετικά. Πρέπει να μου πείτε ένα προορισμό να σας πάω. Λέγαμε με το Θωμά να πάμε Σύνταγμα για ποτό. Καλό είναι το Σύνταγμα, ακούω. Έχει και μια πλατεία εκεί. Εκεί, Ομόνοια. Εκεί μας αφήνεις, όπου βολεύει όμως. Φύγαμε λοιπόν για Σύνταγμα και θα τα πούμε όλα στο δρόμο. Βλέπω ότι είναι από αυτούς τους ταξιτζίδες που θα μιλάνε, που θα έχεις το κινητό σου και θα λέει. Αδερφέ, για πες, τι ομάδα είσαι? Από πού είσαι, παλικάρι? Κοίταξε τώρα, δεν θέλουμε να μιλάμε πολύ. Είμαστε και φρεσκοχωρισμένοι. Έχεις κάτι να πεις για τις γυναίκες γενικά? Ναι, αυτό είναι φίλες μου όλες, πολύ τις συμπαθώ. Μπράβο. Πέσαμε, δεν θέλω να παράγουμε στερεότυπα. Πέσαμε στον πιο μοντέρνο ταξιτζί που μπορούσαμε να πέσουμε. Ή και όχι, απλώς γράφουν οι κάμερες, οπότε πρέπει να τα πούμε σωστά. Λοιπόν. Για πείτε, ρε παιδιά, τι κάνετε, πώς είστε αυτόν τον καιρό, Λάμπρο? Εγώ, αν τα πράγματα πάνε καλά και αυτή τη στιγμή που βλέπει ο κόσμος το επεισόδιο έχουν πάει καλά, έχω μια μεγάλη παράσταση που θα γίνει στο Κλειστοφαλήρου, αλλά δεν θέλω να πω περισσότερα γιατί συνήθως δεν πάνε τα πράγματα καλά. Τέσσερα χρόνια τώρα την προμοτάρεις και όλο δεν έχεις καταφέρει. Ποια ήταν η πρώτη ημερομηνία της παράστασης? Έχω άνθρωπο που μου στείλε screenshot το εισιτήριο που έχει πάρει το 2020. Και ο Θεός δεν το έχει επιστρέψει ακόμα. Ναι, 6 Ιουνίου, Κλειστοφαλήρου, να μην είναι κανείς εκεί γιατί λογικά δεν θα γίνει. Όχι, όχι, να πάτε. Εγώ έχω μεγάλη πίστη. Πόσο κόσμο χωράει εκεί μέσα? Χωράει όσο κόσμο. Αν έρθουν 30.000 άνθρωποι χωράνε. Ναι, είναι αυτό το κόνσεπτ. Αλλά θα βάλω όσον έρθει. Δηλαδή θα πω ότι αυτό. 50 άτομα, 50. Μην πείτε δεν βρήκα. Ναι, αυτό δεν έχει δεν βρήκα. Μεγαλύτερος χώρος δεν έχει να παίξει. Αυτό το story που βγάζουμε οι κομικοί που λέμε λοιπόν, παιδιά, τα εισιτήρια είναι λίγα. Δεν παίζει. Δεν υπάρχουν εισιτήρια. Γιατί που προλάβετε έχουν μείνει μόνο 4.000. Εντάξει. Ωραία, μια χαρά, μια χαρά. Εσύ, Ζάμπρα, θε να πει κάτι? Που ζω στο τώρα. Δεν μπορώ να σου πω τώρα για το μέλλον. Με τι θα γίνει. Στο τώρα σε δύο μήνες που θα είσαι. Στο τώρα σε δύο μήνες. Τώρα συν δύο μήνες. Πες να είναι. Ναι, πραγματικά είναι δεν θα έχει αλλάξει τίποτα στα σχέδιά μου στη ζωή μου. Έτσι, δηλαδή. Θέλω να το παρουσιάσω. Απλά δεν ξέρω. Τότε θα γίνεται χαμός από τα project και σχέδια. Απλά αυτή τη στιγμή δεν ξέρω. Θα λένε ότι καλά κατάφερε και έκλεισε το Ζάμπρα να έρθει στο ταξί. Αυτό είναι περιζήτητο. Προτινόμενο για Όσκαρ αυτή τη στιγμή. Έτυχε και με βρήκε σε μια ημερομηνία που απλά μπορούσα, ρε παιδί μου. Τουλάχιστον κάντε μου μια χάρη με αυτό με του δύο μήνες μετά. Μη φάτε κανένα κάνσελ εντός διμήνου, σας παρακαλώ. Όχι, θα προσέχουμε γενικά. Να σας πω τι έχουμε έρθει να κάνουμε εδώ σήμερα. Και νόμιζα ότι είναι talk show όλο αυτό το σύνορα. Νόμιζα ότι πάει πολύ ωραία για talk show. Καλά δεν πάει. Ναι, αυτό και ξαφνικά τώρα θα πει κάτι το οποίο θα χαλάσει την παρέα. Για να δούμε το βίντεο. Δεν θέλω να είμαι αυτός ο άνθρωπος, αλλά έχουμε έρθει να παίξουμε και ένα παιχνίδι εδώ πέρα. Okay, και είναι ιερός ο σκοπός, διότι τα λεφτά που θα μαζέψουμε θα δοθούν για την ενίσχυση της Κιβωτού του κόσμου. Τέλειο. Όχι και άσχημα. Πολύ καλή δουλειά κάνουν. Οπότε γενικά. Όσο περισσότερα λεφτά μαζέψουμε. Άρα πρακτικά
το αν θα πάρει κόσμος που χρειάζεται λεφτά. Από το πόσο βλάκες θα είστε σήμερα ή όχι. Αυτή τη στιγμή το κατά πόσο έχει βοτός θα έχει λέμβους και σωσίβια εξαρτάται από εμάς. Πάμε να πούμε τους κανόνες. Πολύ απλά. Έτσι, κάνω ερωτήσεις, απαντάτε. Έχετε περιθώριο για δύο λάθη. Το τρίτο πρέπει να σας κατεβάσω. Επειδή παίζει φιλανθρωπία στη μέση, δεν θα το επιτρέψω εγώ. Θα προτάξω τα στήθια μου για να μην κατεβείτε. Όταν λες θα μας κατεβάσεις, εννοείς το σύνταγμα που πάμε. Θα σας κατεβάσω μέσα στη μέση. Και κατεβάζεις την Κηφισία. Στην Κηφισία θα πάρουμε. Αν είστε τυχεροί σε πεζοδρόμιο, αλλά μέχρι εκεί μπορώ να εγγυηθώ. Και από εκεί και πέρα έχετε δύο βοήθειες στη διάθεσή σας. Μία είναι όπου παίρνετε τηλέφωνο κάποιον δικό σας άνθρωπο και τον ρωτάτε και ελπίζουμε να ξέρει. Και η άλλη είναι θα πάρετε τον σοφό παππού μου, ο οποίος θα σας δώσει δύο πιθανές επιλογές και θα πρέπει να διαλέξετε τη σωστή. Τέλειο. Τέλειο. Ωραίος. Το έχουμε. Δεν πρέπει να μας πει την απάντηση απλά. Ναι, αυτό είναι λίγο παιχνιδιάρα. Επίσης δεν ξέρω κανέναν άνθρωπο δικό μου. Αυτό μου προβληματίζει. Ναι. Τύπου φίλου. Να ξέρει πώς γενικά και κάποιον που θα σηκώσει το τηλέφωνο αυτή τη στιγμή. Αλλά σε σένα, επειδή θα είναι λάμπρος να φάει αυτό. Σε αυτό το αφήνω πάνω σου, άμα πρέπει να πάρουμε. Θα πάρουμε άκυρο τηλέφωνο. Ναι. Τυχαία νούμερα. 694, γεια σας. 45, ή το Google, δεν μπορώ να πω. Είμαι εδώ, θα του λένε ποιος είσαι. Γρήγορα, γρήγορα, απάντησε. Για την Κιβωτό, πάμε. Αυτό. Ωραία, θα αυτοσχεδιάσουμε. Εγώ πιστεύω σας έχω κόψει τόσο τώρα. Καλά, δεν χρειάζεται αυτό. Πανέξυπνου και. Αυτά είναι για τους άλλους. Παραμορφωμένους σχεδόν. Παραμορφωμένους, ωραία. Πολυμόρφους, ευχαριστώ. Είμαστε λίγο παραμορφωμένοι. Όπου δεν θα χρειαστείτε καν. Θέλετε έτσι ενδεικτικά. Χάνουμε, λέει, κάνουμε τρεις λάθος απαντήσεις από την πρώτη ερώτηση. Με κάποιο τρόπο. Και έχει προστάξει τα στήθη των Ζαράκι. Δεν σταματάει. Δεν δουλεύει η φάση. Δεν σταματάει καν το ταξί, απλά ανοίγει και μας πετάνε έξω. Πάμε να δούμε πρώτη ερώτηση, να δούμε λίγο. Πού κινείστε, βρε αδερφέ. Πόσο χρόνο έχουμε, Διονύση. Άπλετο χρόνο. Α, ωραία. Οκ, πάμε. Κανονικά μέχρι να φτάσουμε, βλέπετε με τι ταχύτητα πάω για να έχετε χρόνο, έτσι. Δεν σταμάτησε τυχαία την κυκλοφορία εδώ πέρα. Λοιπόν, πάμε. Πρώτη ερώτηση. Οκ, okay, ναι. Πώς λένε την μαϊμού του Ταρζάν. Ωραία. Τσίτα. Νομίζω το έχουμε ακόμα, έτσι. Ναι, τσίτα. Και αυτό δεν είναι σχολιασμό της κατάστασης. Πες το γρήγορα. Είναι τσίτα. Είναι τσίτα, ναι. Παιδιά, 25 ευρώ είναι δικά σας! Μπράβο! Λοιπόν, σταματάω εδώ. Διονύση, είμαστε εντάξει με το πρώτο μαξιλαράκι. Η φιλανθρωπία δεν θα ξέρει από πού της ήρθε όλο αυτό. Δεν θα μπορεί να το διαχειριστεί. Ωραία. Μια χαρά. Εύκολο ήτανε. Όχι εύκολο. Θα λέγαμε ότι είναι γελίο. Ναι. Αλλά πάμε να το ζήσουμε. Εντάξει τώρα, μην αποκτάς και του πέ, γιατί θα στη δυσκολέψω. Θα αποκτήσω. Και μετά θα γίνει περίεργο. Λοιπόν, πάμε δεύτερη, έτσι. Χαλαρή ερώτηση. Ωραία. Ποιος είναι ο μικρότερος βαθμός στο ναυτικό? Μη μου πείτε την αλήθεια. Τώρα, that escalated quickly σε άλλο επίπεδο. Τσίτα! Διονύση, θέλω να πάρουμε τον παππού σου τώρα. Θα ρωτήσω εγώ. Ο μικρότερος βαθμός στο ναυτικό. Ναι. Θα πάω με το πρώτο που μου ήρθε στο μυαλό για να το συζητήσουμε λίγο. Θα έλεγα υπασπιστής. Δεν ακούγεται πολύ. Αλλά δεν ακούγεται καθόλου και μπορεί να μην ακούγεται ναυτικό. Καταλαβαίνεις. Δεν υπάρχουν καν υπασπιστές στο ναυτικό. Ωραία, αυτό ακριβώς. Θα πάμε σε ναύτης. Ναύτης, ξέρω. Ναι, ναύτης αλφα. Μούτσος. Μούτσος. Το μούτσος νομίζω, φαντάζεσαι. Το μούτσος είναι πιο πολύ τύπου bullying ναυτικό. Ναι, μούτσος είναι βάλει. Άντε ρε φλόρε, άντε ρε μούτσε. Νομίζω είναι σε φάση, δεν τους αρέσει να τους λένε μούτσος, ξέρω εγώ. Είναι το political, όχι political correct. Αλήθεια, έχεις κάποια ιδέα του τι μπορεί να είναι μικρότερος βαθμός? Θα έλεγα, εγώ θα το πήγαινα με τον ναύτης ναυτικός, ξέρω εγώ, θα το πετούσα. Ναύτης. Ναι. Δεν νομίζω ότι μπορεί να είναι. Εγώ θα το πετάξω. Η ζωή, παιδιά, θέλει ρίσκο. Ναι. Η ζωή θέλει μετρημένο ρίσκο, Διονύση, γιατί τον ναύτης τώρα είναι σαν να... Ναύτης, ναι. Το δωσες. Πάμε. Κρατάμε ναύτη. Ναι. Ρε, παιδιά, ήρθατε εδώ για φιλανθρωπία. Όχι. Και πολύ σωστά ήρθατε και είπατε ναύτης, διότι είναι η σωστή απάντηση. Πάμε ρε Θωμά που το πήρες. 50 ευρώ δικά σας. Τέλος πάντων δικά σας. 50 εννοεί 25 και 25 ή 75. Κάτσε, περίμενε. Θες να ξεφύγει το budget και να κλείσει κανένα κανάλι. Όχι, όχι. 25 και 25. 50. Μην τρελαθούμε. Το δίνουμε σε ένα. Δεν κλιμακώνουν δηλαδή τα λεφτά. Δεν είναι σαν το. Οκ. Ωραία, πάμε. Στον επόμενο γύρο, αν έβλεπε ταξί την εκπομπή που παρουσιάζει ο φίλος μου, Θωμά. Δει. Θα γυρίσει. Και εγώ έχω δει αποσπάσματα. Το τρέιλερ. Ήταν εξαιρετικό το τρέιλερ. Μπράβο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα ήξερες, Θωμά, ότι μετά τους επόμενους γύρους ανεβαίνουν τα λεφτά. Δεν το παρατήρησα. Μέχρι Σύνταγμα παίζει να έχουμε φτάσει ψηλά. Παιδιά, πιστεύω σε εσάς. Λοιπόν, 50 ευρώ στην άκρη, πάμε να τα κάνουμε 75. Ωχ, ξεφύγει. Πού κατοικούσε ο μυθικός Μινόταυρος? Ωραία, εύκολο, είναι Κρήτη.
Ναι. Είναι στο παλάτι του Μίνωα. Ναι, στο οποίο είναι στο Λαβύρινθο, στο παλάτι του Μίνωα στην Κρήτη. Μίνωα στο Ηράκλειο κοντά είναι. Μου δώσατε πλήρη διεύθυνση. Ναι, ναι, είναι και τα φκάπα να σου δώσω. Στίγμα σε ένα GPS πιν τώρα. Εφαρμογές για να παραγγείλω φαγητό δεν τα γράφω τόσο αναλυτικά να ξέρω. Ξέρουμε και όλη την ιστορία και πώς μετά γύρισε ο άλλος και δεν άλλαξε τα πανιά. Ωραία, και όχι, είναι ακριβώς αυτό. Δεν άλλαξε τα πανιά ο Καμένος και ο πατέρας του έπεσε και έχουμε το Αιγαίο. Και αυτό τόνισε τώρα γιατί ξέχασε να αλλάξει τα πανιά. Από μαύρα δεν τα έκανε άσπρα και βούτυξε. Άλλος πριν καν δει να πει μήπως είναι ο γιος μέσα και βούτυξε και Αιγαίο πέλαγος. Ο Αιγαίας αυτό. Δεν ήταν ο Ιόνιος για να πέσει. Και ξέρουμε και την άλλη που έδωσε το κουβάρι να πούμε. Αριάδνη, λέω τα ονόματα. Μπράβο, βάλε τα ονόματα. Εγώ ξέρω πιο πολύ τις καταστάσεις, λέει ο Λάμπρος. Ξέρω τη φάση που έπαιξε εκεί πέρα. Πολύ σωστά, 75 ευρώ δικά σας λοιπόν. Μέρε φίλε. Μέσα από όλο αυτό το πράγμα. Ας μην είμαστε άπλιστοι, ας σταματήσουμε. Όχι, ναι, και κάποιοι πρέπει να σταματήσουν για να πούμε επίσης τον αρχιτέκτονα του Λαβυρίνθου. Για πες. Ο οποίος, αν δεν την απατώμε, ήταν ο... Ο Ίκαρος. Ο Δέδαλος. Ο Δέδαλος. Ο Δέδαλος. Εντάξει. Νομίζω και εγώ έτσι. Μαζί τον φτιάχνει. Ο οποίος άλλος Καμένος εκεί αν έβγαινε να πετάξει. Καμένος, ναι, έλειωσαν τα φτερά του. Ήταν Δεδαλώδης. Δεδαλώδης. Ο Λαβύρινθος αυτός. Γι' αυτό. Από εκεί βγήκε αυτό. Λοιπόν, μπράβο παιδιά, 75 ευρώ δικά σας. Ελπίζω να μην μεθύσετε από την επιτυχία που μέθησε ο Οδυσσέας και ξέχασε να αλλάξει τα πανιά. Δεν έχουμε φτάσει ακόμα τριψήφιο. Έλα, το καταλάβαμε. Δημιουργείς πρόβλημα στο μιξάζ. Λοιπόν. Πάμε τελευταία ερώτηση πρώτου γύρου. Ωραία. Έτσι, για πάμε. Θέλω να μας πεις, να μας πείτε, να μου πείτε, βρήκα τα πρόσωπα, εντάξει, τους αριθμούς και αυτά. Ποιος έγραψε το ποίημα «Ένα το χελιδόνι» που μελοποίησε ο Μίκης στο Δωράκι. Τα έλεγα εγώ ότι θα μας κάνετε τις ερωτήσεις και... Λοιπόν, το ένα το χελιδόνι το οποίο μελοποίησε ο Μίκης Θεοδωράκης. Ναι. Και αυτό το ήταν στην ερώτηση. Ναι, ναι, καλά, ναι, ναι, το επαναλαμβάνω για να κερδίσουμε χρόνο και να δούμε πιθανές επιλογές. Είναι αυτές οι ερωτήσεις, ρε παιδί μου, που θα έπρεπε να τις ξέρουμε. Που λες, υπάρχει περίπτωση να μην το ξέρει κάποιος αυτό. Και δύο άτομα συγκεκριμένα. Δεν το ξέρουν. Αυτό, ναι. Πάει ο νου σας σε οτιδήποτε. Κοίταξε, πάμε για ποιητές, έτσι. Πάμε για ποιητές. Ωραία. Είναι, ναι, μην πάμε. Πώς? Τίποτα, έκανα κακό αστείο. Βέρτης είπα. Φίβος. Μαζί σου, ναι. Ελίτης, Σολωμός. Σαφώ. Απλά λέω ποιητές αυτή τη στιγμή. Δεν υπάρχει κακή ιδέα στο brainstorming. Εγώ πιστεύω ότι πρέπει να είναι Ελίτης. Ωραία, άρα Ελίτης από τα δύο που είπες. Ναι, τι άλλο είπες? Είπα και Σολωμό και Σαφώ την αρχαία. Σαφώ ας μην είναι, ναι. Ναι, θα έλεγα Ελίτης, αλλά ελπίζω να είναι αυτό και να μην είναι Σολωμός. Θα πρέπει να ρισκάρετε, ναι, δεν ξέρω. Θωμά, έχεις να πεις κάτι για όλα αυτά, εσύ? Πάνω σου. Έχω να πω ότι είναι ή Σολωμός ή Ελίτης. Και ξέρεις τι, άμα πάρουμε και τον παππού του Διονύση, πες να μας δώσει αυτές τις δύο επιλογές. Τώρα πια, ναι, δεν λέει τώρα. Ωραία, Ελίτης. Παιδιά, πολύ σωστά, είναι ο Ελίτης. Ο Οδυσσέας Ελίτης έχει πάρει Νόμπελ. Το original όνομά του Οδυσσέας Αλεπουδέλης. Όλα αυτά σας τα λέω γιατί έχουν πέσει προηγούμενες ερωτήσεις και τα έχω μάθει και εγώ. Διονύση, παίζεις το μοντάζ να κόψεις αυτό το κομμάτι που κάναμε ότι δεν το ξέραμε. Λαμπρό, θα ξεκινάει το επεισόδιο από την ώρα που λες ο Ελίτης. Όλα τα άλλα πριν τα κοπούλια. Άμα γίνεται να μην φανεί ότι υπήρχε μια πιθανότητα να μην το ξέρουμε. Ούτε καν την ερώτηση δεν θα αφήσω μέσα. Κατευθείαν μόνο σου. Γεια σου, Διονύση Ελίτη. Δεν έχουν υπάρξει άνθρωποι που να ξέρουν λιγότερα από εμάς και να έχουν επιτύχει περισσότερα πράγματα. Είστε το αμερικανικό όνειρο. Τέλεια. Λοιπόν, πάμε δεύτερο γύρο, όπου σας παρακαλώ τώρα θέλω να είστε ψύχρεμοι με αυτό που θα ακούσετε. Πιάσαμε τριψήφιο, έτσι. Κάθε ερώτηση, έχετε 100 ευρώ στην άκρη. Τέλεια, ωραία, στην άκρη. Και κάθε ερώτηση, ακούστε τώρα, πιάνει 50 ευρώ, όχι 25. Έχουμε ξεφύγει εδώ. Εγώ έχω αγχωθεί. Μη χαίρεσαι. Το αφεντικό τρελάθηκε, έτσι. Διεγνώστη με σχιζοφρένεια. Δεν είναι λεφτά αυτά που βάζει στο τραπέζι. Αλλά πάμε να το κάνουμε. Αν γίνεται να αποφύγουμε οτιδήποτε σε ποίηση από εδώ και πέρα θα είναι εκπληκτικό. Ωραία. Το μεταφέρω μέσα, όχι ποίηση. Ναι. Έτσι. Είναι πιο πεζά τα παιδιά μας. Αυτό είναι. Μπράβο, μπράβο. Ναι. Και μας κάνουν λογοτεχνία για να μας εκδικηθούν. Κάτι από Netflix, αν γίνεται. Ναι, ναι. Το έχουμε δει όλο. Ή Open, που είναι οι δύο μεγάλες πλατφόρμες που όλοι μπαίνουμε για να δούμε σειρές. Έτσι. Εννοείται. Netflix και Open. Λοιπόν, πώς ονομάζεται ο πρωταγωνιστής του Squid Game? Καλά. Τώρα εντάξει. Εντάξει, είπα κάνω Squid Game μόλις και μα το δώσανε. Ό,τι ζητάς παίρνεις. Καταρχάς έχει όνομα γιατί αυτός είχε αριθμό. Κοίτα, είχε και όνομα, αλλά αν θυμάσαι τον αριθμό, επειδή είσαι εσύ
Και δεν λοιπόν, είναι άλλος, δεν είναι ο Χατζημάκλου. Αυτό το κινητό 6-9-7, κοίταξε, επειδή ήταν δεύτερο το μνημονικό. Άκου, μπορώ να δεχτώ και το άμκα του. Ωραία. Κοίταξε, επειδή το μνημονικό του αριθμού ήταν αρκετά εύκολο, ναι. Γιατί ήταν σειρά τα νούμερα, αν δεν απατώμε, ναι. Πρέπει να είναι, δεν το έχεις δει. Ωραία. Εντάξει, okay. Αν δεν απατώμε, αν δεν απατώ, πρέπει να ρωτήσουμε τη γυναίκα σου. 456. 456. Οπότε θα πω το 456. Δεν υπάρχει καμία περίπτωση να είναι αυτό. Παρά είναι ράντο. Ναι, okay. Ήταν συγκεκριμένο αριθμό στο παιχνίδι, ο καθένα είχε ένα νούμερο, αυτό μπήκε προ το τέλο. Τελευταίο μπήκε. Τελευταίο, ξέρω εγώ. Και βγήκε και ξαναμπήκε. Τεσπάνω, γενικά είναι ένα χαμό. Ξαναπήρε τον ίδιο αριθμό, όπως όμως οι παίκτες στο ποδόσφαιρο δεν αλλάζουν. Δεν πειράζει, ας χάσουμε και ένα. Μέχρι τώρα το έχουμε ωραία, προσθέσει. Να σου πω, θα το πάω 456. Κρατάω 456. Το κατοχυρώνεις, Διονύση. Παιδιά, 456, πολύ σωστά. Είχε τη θεία έκλαση. Το θυμόσουν τώρα, ήταν απλά. Το έχω δει πρόσφατα και το συζητούσα ακόμα πιο πρόσφατα, γιατί να ξέρετε ότι το Squid Game από ό,τι φαίνεται το έχουν δει τύπου 8χρονα. Δεν θα έπρεπε καθόλου. Τύπου πρόνοια. Όχι, οι γονείς έχουν αφήσει το Squid Game να το δουν τα παιδιά. Δεν νομίζω ότι το συζητούσες με τα παιδιά σου. Όχι, όχι, δεν τα έχω δείξει τα παιδιά μου σε καμία περίπτωση. Ναι, είμαστε ακόμα σε Πέπα το γουρουνάκι. Είμαστε... Baby Shark. Ναι, Baby Shark Baby εννοείται. Shark. Το ακούσα όλη μέρα με στο σπίτι. Το νούμερο ένα βίντεο στο YouTube, ναι. Ό,τι και να κάνεις αντράκι, δεν παίζει να το φτάσεις. Δεν το φτάνω το Baby Shark. Είναι το Baby Shark είναι το νούμερο ένα βίντεο στο YouTube. Μιλάμε για 6 δισεκατομμύρια προβολές. Είναι ένα παιδικό τραγουδάκι. Θέλετε να βρούμε έναν τρόπο να το ρίξουμε. Θέλετε να κάνουμε Teenager Shark. Να δούμε ωραίο, τη συνέχεια τη ζωή του Καρδαρία. Να δούμε πού θα πάει αυτό. Ο Σάρκ σε εφηβεία. Ναι, αυτό. Ότι πάει και καλά στα κλαμπ, πάει ναι. Αυτό, κάνει κουπάνω. Να μου πει εσύ τα κάνω. Ναι, ναι. Χτυπάει την πόρτα στο δωμάτιό του, ξέρω αυτό, εγώ. Με, ναι. Το, με το τερίγιο του. Επίση, μην το βάλει ποτέ γιατί είναι σαν να. Ναι, είναι αυτό. Είναι θυστικό και δεν θα φύγει εγώ ποτέ το μυαλό. Εσύ δεν ήθελα να το ξανακούσω ποτέ ζωή μου. Δεν ξέρω. Αλλά άμα σε ρωτήσω τώρα να τραγουδίσει, μπορεί. Αυτό είναι το χειρότερο. Δυστυχώ μπορώ. Λοιπόν. Ωραία, είμαστε στα 150 ευρώ. Άκα. Πάμε να τα 200αρίσουμε, λέω εγώ. Εύκολα. Έλα, εύκολα. Πάμε. Άμα οι ερωτήσεις συνεχίσουν έτσι, καλά. Έλα, άμα... έχετε. Ποιο ζώο δεν μπορεί να ανοιγοκλείσει τα μάτια του. Κοίταξε, σίγουρα τα δελφίνια έχουν πάντα ένα μάτι ανοιχτό και το άλλο κλειστό ακόμα και όταν κοιμούνται. Μπορώ να πάρω λεφτά για αυτό. Άρα, κοίτα, άρα θα μπορούσαμε να σου δώσουμε, αλλά μήπως έχεις και την απάντηση σε αυτό που ωραία, ρωτήσαμε. Ναι. Ωραία, και είναι ωραίο αυτό το σύστημα. Πάω στη τηλεπαιχνία και λέω απαντήσεις που ξέρω σε άσχετα πράγματα. Έχω την αίσθηση ότι θα πρέπει να ζητήσουμε μία βοήθεια από τον παππού. Γιατί φίλο εγώ να έχω που να μπορεί να μου απαντήσει αυτό δεν υπάρχει. Ναι, όχι, σε φίλο δηλαδή κάποιος φίλος που είναι στο Google αυτή τη στιγμή. Αυτό. Με τίποτα. Τίποτα. Ναι. Ωραία. Κάτσε να πάρουμε τον παππού τότε να δούμε πώς ωραία, θα πάει. Ναι. Ωραία. Μας δώσει δύο, έτσι. Ναι, ναι, ναι. Και αν γίνει να μας πει και ποια. Εντάξει. Ναι. Συνήθως βοηθάει. Δίνει πολύ προφανείς απαντήσεις. Παππού, είσαι εκεί. Σε χρειαζόμαστε, παππού. Το βανάκι των κωμικών εδώ σε έχει ανάγκη. Δεν βλέπω πολύ χιούμορ. Εντάξει, δεν πειράζει ρε παιδί μου, είναι κι άλλες οι αναφορές σου τώρα. Έτσι. Είσαι και μια ηλικία εσύ. Καταλαβαίνεις τώρα πώς είναι αυτά. Φάγατε λίγο μπούλινγκ από τον παππού. Και εσύ δεν ακούγεις παππούς, αλλά τι να κάνουμε. Τι να κάνουμε, πάμε. Έτσι, ναι. Ο καθένας. Ναι. Λοιπόν, αφού τους έριξες μπούλινγκ, πες και δύο πιθανές απαντήσεις. Θα δίνω δύο επιλογές. Ναι. Ναι. Το φρυμίγι ή το φίδι. Ξέρεις δεν το έκανε καθόλου εύκολο. Μυρμήγκι. Ναι. Μυρμήγκι. Λοιπόν, κοίταξε, Θωμά, εγώ πιστεύω ότι το φίδι γενικά έχω διάφορα τρίβια να σου πω. Δεν, ένα από αυτό είναι για τα μάτια του. Ναι. Το φίδι θεωρώ ότι ο Θεός το έχει τιμωρήσει τόσο πολύ για αυτό που έκανε, που παίζει όντως να μην μπορεί να ανοιγοκλείσει τα μάτια του. Εγώ έχω μια εικόνα ενός φιδιού να ανοιγοκλείνει τα μάτια του, αλλά μπορεί να είναι παίζει και σάγρα. Παίζει να είναι από το Harry Potter, από το φίδι εκεί. Αυτό δεν ήταν κανονικό, είναι CGI μπορώ να πω. Ναι, γι' αυτό μήπως ήταν σε συμπερδέψει. Ήταν το έλεγα. Ναι. Οπότε, ναι. Λοιπόν, ξέρεις τι, νομίζω ότι θα πάμε με το φίδι. Πάμε με το φίδι. Γιατί έχει τόσα κουσούρια, θα έχει θα αυτό. Έχει και το ότι δεν μπορεί ναι. να ανοιγοκλείσει τα μάτια. Ναι. Αν το κόβει ο φακός, δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Ναι, κάθεται εκεί και ταλαιπωριέται. Ναι. Πολύ σωστά είναι το φίδι. Μπράβο. Δεν έχει μπράβο, καλύτερα κάτι στην τύχη, ούτε σπανελίνης δηλαδή δεν το έχω παίξει τόσο νόμο. Πόσες απαντήσεις ξέραμε όντως. Μία από τον Ταρζάν. Το Ταρζάν και αυτό με το Squid Game ήξερα εγώ. Ναι, σωστά. Ωριακά. Ωραία. 200 ευρώ. Πάμε να τα κάνουμε 250. Πάμε. Είναι Λόρδος και είναι Άγγλος ποιητής. Byron. Πάμε.
Το έχουμε ρε χαμά. Δεν υπάρχει άλλος λόρδος που ξέρουμε. Να σου πω κάτι, να μπεις κανένα ερώτηση. Μπάιρον. Η ερώτηση ήταν ποια περιοχή της Αθήνας έχει το όνομά της. Βίρονας. Βιροντάρα, μπράβο. Άλλα 50 ευρώ. Πόσα παίρνουμε χωρίς να ακούσουμε καν ερώτηση. Τους δείξατε πώς γίνεται τώρα. Κλείστο. Ρίξε τίτλους τέλους. Αυτό. Γελιώνουμε και μοντάζ. Εδώ απαντάτε πριν να ρωτήσω. Φωτός του κόσμου έτσι ρολάρουμε. Έτσι, λοιπόν. Πάμε ρε Κιβωτό, πάμε λίγο. Επόμενη ερώτηση. Με ποια ιταλική ονομασία είναι γνωστό το μυρωδικό μάραθον? Συγγνώμη, τώρα φορεφιλέ. Δεν είναι ο Λόρδος Βίρονας αυτό. Δεν είναι ο Λόρδος Βίρονας. Φίδι. Μάραθος, ωραία. Μάραθος. Το μυρωδικό μάραθος. Και ούτε καν αγγλικά, ιταλική ονομασία, έτσι. Αυτό ήταν. Δηλαδή... Όχι, θα το ξέραμε στα αγγλικά, αλλά... Δεν πάρα να μας ρωτήσεις και στα... Μάραθος. Ξέρεις τι, υπάρχει ένας άνθρωπος που θα μπορούσε να μας βοηθήσει εδώ πέρα. Ποιος? Ο Ηλίας Φουντούλης. Δηλαδή αν κάποιος ξέρει έστω και κάτι από μαγειρική και μυρωδικά... Θες να το πάρεις εσύ του κρυστάλλου αυτά. Θα το πάρω εγώ. Έχω ξεχάσει να τα δώσω, ναι. Ξέρεις τι, νομίζω ότι θα πρέπει να το χρησιμοποιήσουμε. Ωραία. Γιατί από ιταλικά αυτή τη στιγμή δεν μπορώ να κάνω download τίποτα. Ωραία. Μάραθος. Το μόνο που πρέπει είναι μαραθέιτσο. Λε μαραθέρο. Είμαι στο ταξί, πες μόνος μου και θέλω να σε ρωτήσω κάτι. Ναι. Απλά η φάση με τους κωμικούς την ξέρεις πως είναι, Διονύση. Τώρα να σηκώσει κωμικός τηλέφωνο, μπάμ, όταν τον παίρνεις, δηλαδή... Πάρε από απόκρυψη, μήπως νομίζω ότι είναι για δουλειά. Ναι. Επίσης βάλει ανοιχτή ακρόαση. Ναι. Ένα. Τώρα δεν θα τηλέφω. Δύο. Στο τέταρτο. Στο τέταρτο αρχίζει πάλι. Στο τέταρτο. Ξέρεις τι, νομίζω άμα τον πάρω δεύτερη φορά πες να πιστεύει αυτό που πιστεύουμε όλοι οι κομικοί, να σε παίρνει κάποιους δύο φορές, ότι κάποιος κομικός πέθανε. Και παίζει αυτό να δουλέψει. Και τότε είναι φωτά. Όχι. Ζάμπρα, θα το πάρεις εσύ που του χρωστάς λεφτά. Ναι, έτσι, θα πει, άιντερ άνθρωπε να μου πει. Τι θα γίνει. Δύσκολα τα πράγματα. Το παίρνω δεύτερη φορά, δηλαδή αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Και το έχεις κάνει ούτε στη γυναίκα σου όταν την πολιορκούσες. Είναι πολύ σημαντικό. Αυτή τη φορά δεν ακούγεται καν σαν ανοιχτή ακρόαση, χάλασε και το κινητό μου. Ωραία. Ωραία. Έλα ρε Φουντούλη. Πάμε λίγο. Στείλε στο Facebook. Δεν το πιστεύω. Η κλίση προωθείται. Ωραία, δεν χρεώνεις. Ωραία, να σου πω κάτι. Είναι μυρωδικό ή είναι λαχανικό? Κοίτα, η γνώση μου με τη μαγειριστή. Γιατί αυτό αλλάζει λίγο τα πράγματα για μένα. Απλά. Γιατί εγώ ξέρω ένα ιταλικό λαχανικό. Θες να το δεν πεις. Το ξέρω μυρωδικό όμως. Θες να πεις τι είναι? Ναι, άμα είναι το λαχανικό που ξέρω εγώ, το μόνο ιταλικό που ξέρω, εκτός δηλαδή από ρόκα, είναι το φινόκιο. Ωραία. Θέλεις να μου δώσεις αυτό σαν απάντηση, αν δεν έχεις κάτι άλλο? Ξέρεις τι, Θωμά, αυτή τη στιγμή ο Φουντούλης δεν το σηκώνει και δεν ξέρω κανέναν. Δεν έχω τηλέφωνο από σεφ. Η επιλογή είναι είτε να χάσουμε είτε να πεις φινόκιο. Ωραία, και θα... απλά να γίνουμε λίγο ριζίλι. Ναι, εντάξει, και λίγο όμως. Δηλαδή, όχι συγκριτικά με το ποίημα που βρήκαμε. Φινόκιο. Φινόκιο ακούγεται άνετα ιταλικό. Ναι, είναι και. Ακούγεται, νομίζω. Το γνωστό φαραμύθι θυμίζει. Ναι. Ναι, ναι. Εγώ θα το λέγα. Ωραία. Ας το ρίξουμε, δεν έχουμε κάτι άλλο. Δε. Το δίνουμε, Διονύση. Θα το πάρω και είναι σωστό, είναι το φινόκιο, ρε τρελέ μου. Όντως, είναι το φινόκιο. Θα αρχίσω να πιστεύω ότι μας κοροϊδεύει, ότι απλά ξέρεις πράγματα. Δεν είναι συνεννοημένο, δεν τους τα λέμε, όντως. Μπράβο. Αυτό ήταν τύπου σαν να πέταξε το εγκέφαλό μου, τύπου πες το και ότι γίνει. Αυτό έκανες πρακτικά. Ναι, πρακτικά. Μια χαρά έγινε. Πες το και έγινε που λέμε. Πες το και έγινε, ψηλέ μου. Λοιπόν, 300 ευρώ έχουν τα παιδιά. Και να πω στο δημόσιο αυτή τη στιγμή στο Φουντούλη ότι δεν τον ξαναπαίρνω τηλέφωνο ποτέ. Έχει τελειώσει για μένα. Εγώ θα το πάρω αναγκαστικά γιατί του χρωστάω λεφτά. Αλλά μετά θα δώσω. Και τέλο σου πω ότι παραγράφεται το χρέο στο Μα επειδή δεν σήκωσε τηλέφωνο. Αυτό παίζει πολύ, παίζει πολύ. Ωραία, 300 ευρώ στην άκρη. Πάμε τρίτο γύρο. Παιδιά, τώρα δεν θέλω να ζαλιστείτε από τα ποσά. Το πάμε με 100 στάρι τώρα. 100 ευρώ η κάθε ερώτηση, παιδιά. Μιλάμε τώρα για τρέλα, έτσι, για παράνοια. Λοιπόν, πάμε πρώτη ερώτηση τρίτου γύρου. Πάμε. Ποια ήταν η πρωταγωνίστρια στην ταινία Μπαρμπαρέλα? Την ηθοποιό ψάχνουμε. Ναι, εντάξει. Ξέρουμε την ταινία, δεν θυμάμαι το όνομα με τίποτα. Ξέρω πάλι να πω ότι υπάρχει μια δίσκο, ναι. Η δίσκο Μπαρμπαρέλα, μυθική δίσκο της Αθήνας, των 80's. Μπαρμπαρέλα, ελληνική ταινία προφανώς, έτσι. Ναι, ναι. Ας ξεκινήσουμε από αυτά. Σίγουρα όχι. Σίγουρα όχι. Σίγουρα όχι. Ωραία, πάμε για ιταλική ταινία λοιπόν, γιατί μας παίζουν ιταλικά το τελευταίο καιρό.
Να πούμε την Ιταλική ταινία και να πάμε σε την Κλαούντια. Όχι. Κλαούντια Φινόκιο. Κλαούντια Φινόκιο, the second. Να μην πούμε όμως, να μην πούμε Σοφία Λόρεν που δεν παίζει με τίποτα να είναι. Πες, ωραία. Να, φάνω, να το πεις εσύ για να το πάνε στο μοντάζ το χάσεις. Η Σοφία Λόρεν δεν είναι Ιταλίδα, το μεταξύ, έτσι. Ναι, εγώ λέω να πούμε Ιταλική ταινία. Γιατί ο Διονύσης δεν είναι. Δεν είναι Ιταλίδα, νομίζω. Είναι. Δεν είναι Ιταλική ταινία, είπαμε. Τζίνα Ντομπρόλευρεσίλο, τη λέγανε Τζίνα. Εγώ παραδέχομαι την ήττα μου, θα αφήσω το λάμπρο εδώ να συνεχίζει να είναι σε άρνηση. Λοιπόν, θα πάμε με την απάντηση του Θωμά. Που είναι δεν ξέρω, δεν απαντώ. Δεν ξέρω, δεν απαντώ. Η Σοφία Λόρεν, ένα από τα δύο. Δεν είναι κανένα από τα δύο. Δεν είναι, δεν ξέρω. Ποια είναι? Είναι η Τζέιν Φόντα. Μου λένε ότι είναι Ιταλική ταινία τελικά. Πέσατε μέσα σε αυτό. Ναι, αλλά αυτό όμως μας μπερδέψατε τώρα. Δεν πιάνει, δεν πιάνει. Άλλο, άλλη ερώτηση. Η αλήθεια είναι πως δεν είναι δίκαιο, αλλά έτσι είναι και η ζωή κάποιες φορές. Επειδή δεν ήσασταν καν κοντά στο να την πείτε, γι' αυτό και εγώ δεν το πήρα. Άλλη Ιταλική ταινία. Δεν πειράζει. Πάμε, επόμενη ερώτηση. Δεν μασάμε, παιδιά. Κάναμε και ένα λάθος. Εντάξει, ψυχολογικά δεν είμαστε τα καλύτερα μας, αλλά πάμε. Πάμε να σας ανεβάσουμε τώρα. Λοιπόν, ποιο νησί της Καραϊβικής έχει ονομαστεί η Ισπανιόλα από τον Κολόμβο? Πόσα νησιά της Καραϊβικής ξέρετε, μπας και είναι κάνα από αυτά. Μπαρμπέιντος. Ξέρετε στο ένα. Ναι, Μπαρμπέιντος. Τα Μπαρμπέιντος, φιλαράκια. Κέιμαν δεν είναι εκεί. Τα Κέιμαν δεν είναι και αυτά εκεί. Αιτή. Ισπανιόλα. Ισπανιόλα. Δηλαδή πρέπει να σκεφτούμε, αλλά το όνομά του είναι Ισπανιόλα. Το έλεγε ο Κολόμβος έτσι. Να σου πω, άρα ως τώρα έχουμε πει τα Cayman και τα Barbados και την Haiti. Ναι. Ωραία, κοίταξε, τα Cayman δεν είναι σίγουρα, γιατί αυτά νομίζω βγήκανε μόνο για τράπεζες μετά. Αυτό. Δηλαδή, ναι, τα Barbados δεν υπάρχει περίπτωση να είναι γιατί... Είναι και πολλά Barbados. Αυτά, κατάλαβα. Ναι, είναι ιός, ναι, είναι επιθυντικός. Ωραία, ναι. Ας πούμε την Haiti που... Εγώ λέω, ρίξτε και δεν έχουμε άλλη επιλογή αυτό. Ωραία. Λοιπόν, IT. Κρατάω IT. Ναι. Πολύ σωστά είναι η IT, μπράβο. Άλλα 100 ευρώ. Ωραίο. Είναι άσχημα το μεταξύ. Δεν ξέρω τι κερδίζουμε λεφτά για φιλανθρωπία. Λες και κλέβουμε εκκλησία. Αλλά νιώθω ότι κλέβουμε, ναι. Okay. Όχι, πάνε σε καλό σκοπό, παιδιά. Αυτό, ναι. Σίγουρα τα χρειάζονται περισσότερο τα παιδάκια από την παραγωγάρα εδώ την εταιρεία, την Dunwear. Παίζει να μας βλέπουν αυτή τη στιγμή από την κυβωτό του κόσμου και να λένε δεν παίζει να πάρουμε ούτε 50 ευρώ. Και σε κάθε απάντηση να είναι δεν το πιστεύω πόσο το γιολάρουμε. Ναι, ναι. Αλλά τελικά, να σου πω, μια χαρά έχει πάει. Κάτσε λίγο τώρα. Αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε, Διονύση. Στα 400. Στο Σύνταγμα. Στα 400 ευρώ βρίσκεστε. Ωραία. Και πάμε, επόμενη ερώτηση. Ναι. Ωραία. Τι άθλημα έχουν παίξει οι αστροναύτες στο φεγγάρι? Κάτι είχαν παίξει αυτοί όταν είχαν πάει. Οι αστροναύτες στο φεγγάρι, τι άθλημα έχουν παίξει? Θα υπάρχει, θα ξεκινήσουμε να λέμε προφανή πινκ πονγκ, ας πούμε. Κέρλινγκ αποκλείεται να παίξαμε. Πάνω στο φεγγάρι θεωρώ ότι αν ήταν να παίξεις κάτι, Tennis. Θα ήταν κάτι, επειδή εγώ πάω Αμερική τώρα, θα πήγαινα ή baseball ή μπάσκετ ή golf. Νομίζω ότι άμα ήμουνα στο φεγγάρι και ήμουνα τύπου πάμε να παίξουμε κάτι και να το διαολοστείλουμε όπου πάει. Το golf κάτι μου κάνει πλάκα τώρα. Δηλαδή φαντάσου έχει κάτι σωστό. Κάτι σαν εικόνα. Και έχουν και το golf cart που ήταν το Luna Rover. Τσακ, πυροβολάει γνώση. Είναι σαν golf cart. Δεν ξέρω καν να με ισχύει αυτό, νομίζω απλά λέμε πράγματα πλέον. Συστή, δεν θα πάμε με το golf, γιατί άμα δεν είναι, νομίζω ότι είναι μια καλή πρόταση για όποιον αστροναύτη πάει. Ας το κλειδώσουμε. Οπότε λέμε golf και ακόμα και αν δεν είναι σωστό, επειδή μας παρακολουθούν οι αστροναύτες γενικά, να έχουν το νου τους. Είναι η κύρια βάση κοινού μας, νομίζω. Ναι, νομίζω αυτό. Λοιπόν, το δίνουμε, Διονύση, golf. Θα το πάρω, πολύ σωστά είναι το golf, παιδιά. Δεν παίζει. Δεν παίζει. Δεν έχει ξαναγίνει αυτό. Θέλω, στόχος μου, να ξέρουμε άλλη μία απάντηση μέχρι το τέλος. Διονύση, άφησε μας κάπου να παίξουμε νούμερα. Σύνταγμα σε οποιοδήποτε τέτοιο να πούμε. Φύγατε για πρακτορείο. Αυτό. Λοιπόν, τελευταία ερώτηση, γιατί φτάσαμε εδώ πέρα εμείς Σύνταγμα, άμα δεν τρακάρω. Okay. Λοιπόν, βέβαια είναι τέτοιο πρέπει να βγούμε πιο μακριά. Πρέπει να βγούμε για να έχουμε λίγο χρόνο. Ποια είναι η πολυπληθέστερη πόλη στον κόσμο? Εκείνο. Ξέρεις, νιώθω ότι η πολυπληθέστερη πόλη στον κόσμο. Τι νιώθεις? Δεν θα είναι στην Κίνα. Τόκιο. Πεκίνο πιστεύω. Πώς ήταν η Πεκίνο? Ναι. Πιστεύω ότι θα είναι η Κίνα. Περίμενε. Παίζει και το άλλο, το Mexico City. Όχι, έτσι, σε καμία περίπτωση. Μα δεν φτάνουν αυτά τα νούμερα. Γιουχάν. Εγώ ψάχνω το φίλο μου, το Σταύρο που είναι γεωγράφος. Ψάχνει ένα φίλο. Ναι.
Να τον πάρω. Ναι. Να τον πάρω και αν το σηκώσει, το σήκωσε. Φίλο γεωγράφο. Είναι γεωγράφο. Εγώ πάντως είμαι φάση Πεκίνο. Α, δεν ήταν, δεν το εννοούσε όντω. Δεν το κατέβασε σαν πρόταση. Ναι, λοιπόν τον παίρνω το φίλο μου. Για πάμε στα βρώ. Ελπίζω να μην με απογοητεύσει. Ανοιχτή ακρόαση. Ανοιχτή ακρόαση. Να τραβάνει η κάμερα κοντινό στο λαμπρό, τη συνειδητοποίηση ότι δεν έχει κανένα. Εσύ λες παίρνει το Σταύρο και εκεί πέρα λέει Νικηφόρος. Ναι, είναι, έχει δύο ονόματα. Okay. Και τον έχω καταχωρήσει με το δεύτερο όνομα. Ο οποίο προφανώ δεν έχει. Σημασία δεν έχει πώ τον λένε, αλλά το ότι δεν το σηκώνει. Σταύρο, έλα, Σταύρο. Να σου πω, βοήθησε με λίγο. Είμαι σε ένα παιχνίδι, τηλεπαιχνίδι με τον Διονύση τον Ατζαράκη. Μας έχουν κάνει μια ερώτηση: ποια είναι η πολυπληθέστερη πόλη στον κόσμο, με τον πιο πολύ πληθυσμό δηλαδή. Και επειδή πιστεύω ότι θα το ξέρεις εσύ αυτό. Ας τον άνθρωπο να μιλήσει. Δεν το ξέρεις. Άμα έπρεπε να πεις κάτι, τι θα έλεγες? Γιατί είναι το μόνο τηλεφώνημα που έχουμε και το έχω σπαταλήσει σε σένα. Ναι. Δηλαδή ο Θωμάς εδώ έχει πει Πεκίνο, Χονγκ Κονγκ. Πεκίνο ή Τόκιο, πες το. Πεκίνο ή Τόκιο. Ωραία. Σταύρο, να κάψεις τα πτυχία σου. Τρίτη διάσταση, ο τύπος έχει πιει. Ευχαριστούμε, Σταύρο. Σε κλείνω γιατί χτύπησε. Έλα, τα λέμε, γεια. Παράτατα γενικά. Σκέψου, Θωμά, σε τρίτη διάσταση. Πεκίνο ή Τόκιο. Ωραία, Τόκιο. Το Πεκίνο πραγματικά πιστεύω ότι είναι πολύ μεγάλη πόλη, αλλά το Τόκιο νομίζω ότι είναι ο ένας πάνω στον άλλον. Θυμάμαι δηλαδή να ψάχνω για... Αυτό είναι το μόνο, ξέρω ότι αυτό είναι το μόνο. Τύπου μένουν σε κάτι κιούμπικα. Ο μόνος λόγος που χώνω και το Τόκιο μέσα, εγώ μάλλον θα πήγαινα με Πεκίνο. Ο μόνος λόγος που είναι και το Τόκιο μέσα, γιατί όντως, ενώ έχει μικρότερο πληθυσμό από την Κίνα, όντως είναι πολύ, η Κίνα είναι πάρα πολύ απλωμένη. Έχουν πολλές μεγάλες πόλεις, πάρα πολλές πολύ μεγάλες πόλεις. Το Τόκιο έχουν και αυτά που μένουν μέσα σε κάτι, κάτι cubicles τύπου ένας πάνω στον άλλο. Λοιπόν, θα πάμε με Τόκιο. Άρα έχεις πάει Τόκιο. Όχι, έχω ψάξει όμως για πιθανότητα να πάω και τα μόνα πράγματα εγώ που έχει. Να διάλεγα Πεκίνο, αλλά το ακούω και για Τόκιο. Ωραία, πάμε Τόκιο. Πάμε Τόκιο. Το δίνουμε Τόκιο. Και εγώ, παιδιά, μπορώ να πω ότι ό,τι ταινία έχω δει στο Τόκιο είναι πάντα στριμωχτά και πάντα περνάει τη διαβάση. Πολύ σωστά είναι το Τόκιο, τέλος πάντων. Μην το τραβάμε άλλο. Εγώ θα το ρίχνω Πεκίνο πάντως. Ακόμα ο Θωμάς δεν είναι σίγουρο. Όχι, να σου πω, παίζει να αυτό που σπρώχνουν στο Τόκιο. Και μου απάντησε ο φίλος μου τώρα Τόκιο. Λογικά πήγε στο Google. Παίζει να είναι αυτό που σπρώχνουν στο μετρό του ανθρώπου για να μπουν. Αυτό είναι Τόκιο και. Ήμουν μόνο μου, θα το ρίχνω. Πεκίνο, δεν πειράζει, γι' αυτό είμαστε μαζί. Γιατί είναι ουσιαστικό επάγγελμα αυτό. Οι σπρόχτες τους έχουν εκεί. Οι σπρόχτες, ναι. Ναι, ναι, ναι. Μετροσπρόχτες. Με αυτά και με Κίνα, ναι. 600 ευρώ βρε σατανάδες. Όχι κι άσχημα. Τίμιο. Κάτσε λίγο εδώ να τα μαζέψω εγώ να σας τα δώσω. Τι νοείς, τα έχει όντως λεφτά. 600 ευρώ εδώ πέρα. Ωραίο. Πάμε τώρα με τη μία να τα δώσουμε κυβωτό. Πάμε όπως είσαι κυβωτό. Χτυπάμε τα κουδούνια και πάμε να τα ανοίξουμε, τα παίρνουμε εμείς με το δωμάτιο. Τι να κάνουμε, προσπαθήσατε. Προσπαθήστε, δεν ήταν εκεί να τα πάρουμε. Έχει όντως μετρητά εκεί. Λοιπόν, 600 ευρώ εδώ παιδιά. Τώρα θα ρωτήσω εγώ. Θέλετε να πάρουμε άλλη μια ερώτηση που είναι το double or nothing και να απαντάτε σωστά. Διπλασιάζεται. Or nothing. Όχι, είναι or nothing. Or nothing. Καλά. Περίμενε. Μπορούμε να ακούσουμε την ερώτηση και μετά να διαβάσουμε. Όλοι με ρωτάνε αυτό το πράγμα. Η απάντηση είναι πάντα όχι. Και είναι ακόμα χειρότερο. Διότι και όχι να μου πείτε, μετά θα ακούσετε την ερώτηση. Όχι, αυτό είναι ακόμα χειρότερο. Αυτό είναι ακόμα χειρότερο. Επίσης, κοίταξε τι γίνεται τώρα. Αυτή τη στιγμή. Παίζει δηλαδή να πάμε όλο αυτό το επεισόδιο και να δώσουμε στην κυβωτό 0. Να είμαστε αυτοί οι άνθρωποι και το cancel. Το cancel είναι. Έρχεται άμα το κάνουμε. Ωραία, να σου πω κάτι. Άκου τι θα κάνουμε. Θα το πάρουμε. Θα πούμε δηλαδή πάμε τον διπλασιασμό και στη χειρότερη θα βάλουμε από 300 ευρώ και θα το δώσουμε εμείς. Ξεστή. Το ακούω. Το ακούω, ναι. Λοιπόν, ξεστή. Και αυτό θα είναι το αντίθετο του cancel. Ναι, θα είναι. Ίσως ακόμα και αν ξέρουμε την απάντηση να μην την πούμε γιατί επικοινωνιακά είναι πιο ωραίο. Λέμε αυτό ότι έχουμε ένα μαξιλαράκι, τα 600 θα τα βάλουμε εμείς από την τσέπη μας και πάμε να. Ωραία. Ναι, ωραία. Λοιπόν, λέμε με το Θωμά ότι ακόμα και να τη χάσουμε, βάζουμε ο καθένας. Δεσμευόμαστε. Όχι, το λέω τώρα κάμερα εδώ για την κυβωτό που μας βλέπει. Ναι, δεσμευόμαστε. Ότι θα δώσουμε ο καθένας 3 εκατοστάρικα στην κυβωτό ακόμα και να χάσουμε. Ναι, αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο γιατί και το είπατε και δεν χρειάζεται, δεν θα σας τσεκάρει κανείς αν θα το κάνετε. Θα το κάνουμε όμως. Μπράβο, μ' αρέσει. Λοιπόν, πάμε να ρισκάρουμε, πάμε για την τελευταία ερώτηση να μην χρειαστεί να το βάλετε από την τσέπη. Δεν ξέραμε καμία μέχρι τώρα, δεν ξέρω για ποιο λόγο. Ρίσκα, ρίσκα. Πρέπει να είναι και σίγουρα πιο δύσκολες από αυτές που έχουν περάσει.
Όχι. Όχι απαραίτητα. Μην του δυσκολέψετε, παιδιά, πολύ. Να είναι μια κούλα. Ναι, καλά. Ερώτηση. Αν σας παίρνει στην παραγωγή, πείτε κάτι να τα χάσουμε όλα. Πόσα χιλιόμετρα είναι ο κλασικός μαραθώνιος. Κλασικός μαραθώνιος. 42 χιλιόμετρα, Διονύση. Λοιπόν, ναι, θέλω το κόμμα κάτι. Το ξέρουμε το κόμμα κάτι. Θέλεις το κόμμα κάτι. Ναι. Ωραία. Μη μας δώσεις τα διπλάσια, δώσε μας και εγώ κάτι λιγότερο παραπάνω, από ρε, ναι. Μην χάσουμε τα λεφτά τώρα για το, για το κόμμα, ναι, κάτι. Για το κόμμα κάτι. Ωραία. Το στρογγυλοποίησαμε προς τα κάτω. 42,3 ξέρω εγώ, 4, 5. Κάτι μου κάνει το 26. Τι 26, 42. 42 χιλιόμετρα και 260 μέτρα. Κάτι μου κάνει αυτό. Δεν παίζει να είναι τόσο random. Παίζει να είναι στρογγυλό τουλάχιστον. Το λέω. Τι θα πεις? 42,26. Μπορούμε να το πάμε στρογγυλά τουλάχιστον. Δηλαδή, άμα είναι τύπου 42,567, μπορούμε να το κάνουμε 42,600. Θα το επιτρέψω. Ωραία, εγώ θεωρώ ότι είναι γύρω στο 42,2. Έχω μια αίσθηση ότι έχω δει πινακίδα 42,2. Ναι, 42 και 200, ξέρω εγώ. Δηλαδή, αυτό. Γιατί είναι η απόσταση από το μαραθώνα ακριβώς. Για ποιο λόγο εντάξει γίνεται αυτό? Δεν ξέρω για ποιο λόγο γίνεται. Για ποιο λόγο δεν μπορούμε να πάρουμε τα λεφτά? Έλα, θα σας τα δώσω τα λεφτά στα μάτια. Απλώς θέλουμε να το ακούσουμε σωστά. Ωραία, να πάμε τύπου με... στο δίνω ή 42,2 ή 42,3 ξέρω εγώ. Ωραία. Τι κρατάω από αυτά? Πείτε μου ένα από τα δύο αυτά. Τρία με τίποτα. Εγώ θα έλεγα 1-2 ξέρω εγώ. Τρία με τίποτα. Ωραία, έλα. 42,2, Διονύση. Λοιπόν, είναι 42.195 τώρα. Έλα, το έχετε βρει, σωστό. That's διπλασιάζεται. 1.200 ευρώ, ρε, για την Κυβωτό. Μπράβο. Πρακτικά δεν απαντήσαμε καν αυτό, αλλά πράγμα λίγο. Πάμε. Το έχετε, σταμάτα. Μπορώ, Διονύση, να ντουμπλάρω το 42,195 που είπες. Είναι έξω ηχολήπτης. Okay. Γράψε μας και ένα take με 42. Να το φορέσουμε. Θέλεις να βάλουμε ένα take που φαίνεται σαν να το ξέρουμε πολύ, απλά ότι το έχουμε τρέξει. 42,195 είναι θεμά. Σας υπόσχομαι να ζητήσω στο Modern να βγάλει και ένα version που να φαίνεστε πανέξυπνοι. Αυτό ωραίο. Κατευθείαν απαντάω. Κάτσε να το πάμε μία. Να είναι 5 λεπτά. Θωμά το έχει. Ναι. 42,195. Αυτό είναι. Μπράβο ρε παιδιά, πού το ξέρατε αυτό? Εντάξει, το έχουμε καθαρό. Έλα, το έχουμε ωραία, καθαρό, okay, για το μοντάζ. Μισό να τα μαζέψω εγώ εδώ. Α, βγάζει και άλλα λεφτά, ρε. Να σα πω κάτι. 1200 ευρώ, μπράβο. Ξέστη, ρε. Παλιό παιδά. Νιώθω πάρα πολύ καλά. Να χαρά. Νιώθω ότι έχουμε εκτεθεί όσο λιγότερο γίνεται. Πάρτε το. Εντάξει, αυτό τώρα σηκώνει η ζώνη. Η ζώνη είναι καλή. Μπορείτε να λυθείτε τώρα, είμαστε ασφαλείς. Γιατί. Κάναμε άλλη μια ερώτηση, θα τα χάσουμε. Όχι, όχι, πάρτε τώρα εδώ που τα έχει ασφαλίσει. Πάρτε τα κατευθείαν στην Κυβωτό. Θα μιλήσετε με την παραγωγή έξω για το πώς θα πάνε στην Κυβωτό. Μπράβο, παιδιά. Χάρηκα πάρα πολύ που σα είχα στο όχημά μου σήμερα να ξέρετε. Διονύση, ήταν μια εξαιρετική εμπειρία. Εμείς πάρα πολύ και ήρθαμε και εκεί που θέλαμε να. Αυτό. Ήρθαμε και στη δουλειά μας. Και τσάμπα στον προορισμό. Και ήρθαμε. Και λεφτά για τη φιλανθρωπία. Πάμε τώρα για ποτάρε, έτσι. Ναι, με αυτά. Συγγνώμη. Τελειώνω βάρδια και έρχομαι. Λοιπόν, να είστε καλά, ρε παιδιά, καλή συνέχεια. Βγαίνουμε έτσι. Βγαίνετε και μιλάτε στην κάμερα να παίξω για το πόσο τέλεια περάσατε. Δεν μπορώ, δεν ξέρω πώς ανοίγει. Έλα από πάνω, πατάς ένα κουμπί μέσα. 50 ευρώ άμα το ανοίξεις. Αυτό είναι. Τι ωραία εμπειρία που ήταν αυτό. Πω, παιδιά. Δεν κατάλαβα τι έγινε. Ήταν μια μοναδική εμπειρία, καταπληκτικός οικοδεσπότης και παρουσιαστής. Όσοι ήξεραν λιγότερες απαντήσεις από εμάς και έτσι περισσότερα λεφτά. Πες να είναι παγκόσμιο ρεκόρ. Γενικά νιώθουμε τυχεροί που καταφέραμε να απαντήσουμε στη τύχη σωστά σε τόσες απαντήσεις. Ήταν όμως τύχη. Διότι πόσες φορές να είσαι τυχερός, μόνο νομίζω ότι ήταν καθαρή ικανότητα εν τέλει. Ήταν η κλιμάκωση των ερωτήσεων ήταν ακραία. Ναι, δηλαδή ήταν μία απλή και όλες οι άλλες. Ποιο γράμμα έρχεται μετά το πίτα και μετά ξεφνικά πόσα χιλιόμετρα είναι μετά. Τετραγώνησε μας το κύριο. Ναι. Οκ. Sorry. Όχι, αλλά ήταν μια εξαιρετική εμπειρία και είμαστε πολύ χαρούμενοι γι' αυτό εδώ. Και το αποτέλεσμα. Το αποτέλεσμα μετράει. Είναι ό,τι καλύτερο έχουμε πετύχει σε συνεργασία με τον Θωμά. Ισχύει, ναι. Αλλά δεν υπάρχει και φοβερός ανταγωνισμός.